Καλησπέρα από το κλειστό γήπεδο της 10, όπου θα δούμε το ματς Σικάριος εναντίον Θέμης για το μπασκετάκι Σαλόνικα Summer Master League. Γρήγορα οι πεντάδες, για τους Σικάριους είναι ο Βρετάς, ο Λεφάκης, ο Παθανασίου, ο Πανταζής και ο Σουνεωνίδης, ενώ για τους Θέμης είναι ο Βαλεργάκης, ο Ζαχαριάδης, ο Ανδρέου, ο Σαρής και ο Τιχπασόγλου. Έχουμε πρώτη επίθεση για τους Θέμης, Βαλεργάκης στην μπάλα. Το σουτ του Ανδρέου έξω, rebound από τον Πανταζή. Οι Σικάριες παίρνουν γρήγορα στην επίθεση. Ο Λεφάκης για 3 μέσα και ανοίγει το σκορ 3-0 Σικάριος. Ο Βαλεργάκης κατεβάζει την μπάλα για τους Θέμης. Δίνει την μπάλα. Πολύ ωραία να αλλάξουν την μπάλα οι Θέμης. Το σουτ έξω από το Σαρή και η μπάλα είναι για τους Θέμης. Ως Πανταζής έβγαλε την μπάλα out. Το Βαλεργάκης στο out. Δίνει την μπάλα στον Ανδρέου. Ο Ανδρέου στον Πασόγλου για 3 έξω. Rebound από την Βερτά. Σουτ για 3 από τον Παθανασίου και μέσα έχουμε την ισοφάρι, έχουμε το 6-0 για τους Σικάριους. Σικάριους, μια πολύ καλή ομάδα η οποία το αποκλήριξε και στο Winter, η οποία όμως δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί που θα ήθελε ιδανικά. Τώρα για το Θέμης, πάλι ο Βαλεργάκης. Η διείσδυση κάνει το lay-up, το χάνει και πάνω ο Παθανασίου, ο οποίος τρέχει στον εκβιασμό, αλλά θα κάνει το λάθος. Υπάρχει ο Βαλεργάκης ακόμη με την μπάλα. Δίνει στο Σαρή, ο Σαρή παίρνει το screen, δεν μπορεί να περάσει. Ξαναπαίρνει το screen, θα πάει μέχρι μέσα, θα δώσει την μπάλα στον Τιχπασόγλου, ο οποίος φτάρει για 3 και μέσα. Οι Θέμης μειώνουν σε 6-3. Σιμεωνίδης κατεβάζει την μπάλα. Δείξε μετά στο Λεφάκι. Ωραίο passing game από Σικάριος. Ο Παθανασίου θα μπει μέχρι μέσα, ένα shoot άστοχο. Rebound από τον Ζαχαριάδη. Και φεύγουν στην επίθεση οι Θέμης. Πάσα για 3 μέσα. Γίνεται το 6-6 από τον Ανδρέου. Τώρα έχει κάνει την μπάλα από τον Παθανασίου. Είναι στο Πανταζή. Ο Πανταζής πολύ ωραία βρίσκει τον Λεφάκη, ο οποίος θα χάσει τον τρίποντο. Θέμης όμως αφού να βγουν στον εφηδιασμό. Παίρνει την μπάλα ο Ανδρέου, πολύ ωραία πάση στον Ζαχαριάδη, ο οποίος θα χάσει όμως το lay-up. Έχει rebound από τον Λεφάκη. Τώρα έχει κάνει ο Σιτάρι για την αντιπίθεση. Ο Παπαθανασίου θα κάνει όμως το λάθος. Κλέβει ο Σαρής, ο οποίος θα φύγει στον εφηδιασμό. Το lay-up και έχουμε foul. Και δύο βολές για την ομάδα των Θέμης από τον Σαρή. Πολύ είναι μέσα. Το σκορ είναι 6-7. Σαρής εξοχή και στη δεύτερη, κάνοντας το 6-8. Φυσικά και τώρα με την μπάλα. Σιμεωνίδης δίνει τον Πανταζή, ο οποίος θα παίξει στο post, θα χάσει όμως τα λάθη. Θα δείξει τον ενδιασμό ο Βαλεργάκης, ο οποίος δίνει την πάσα στο Ζαχαριάδη, όμως κόβεται και γίνονται όσο ενδιασμό Σικάριος.
Ο Βρετάς για 3 μέσα. Το σκορ είναι 9-8 υπέρ του Σικάριο. Ζαχαριάδης τώρα έχει μπάλα. Παίρνει το screen. Δίνει στο Βαλεργάκη. Βαλεργάκη στη γωνία για τον Τικπασόγλου. Για 3 έξω. Πάντα από το Λεφάκι. Η Σικάριος ακόμα μια φορά με την μπάλα. Σημεωνίδης. Στον Λεφάκι, ο Λεφάκι δεν είναι μέσα, δίνει στον Παθανασίου. Ωραία κίνηση και καλά για τη Σικάριος. Σαρίς για 3. Έξω, rebound κονταζή. Πήγε να γίνει ένα κλέψιμο ο Ιωστέμις, το οποίο όμως ήταν αποτυχημένο, οπότε έχουμε μπάλα. Είσαι καλύτερο. Στο Παθανασίου δίνει στο Σημεωνίδη που είναι στη γωνία, μόνος του για 3. Έξω, rebound του Πανδρέου. Στο αυτό να πούνε στην αντιπίθεση οι Στέμις. Πολύ ωραία πάσα του Σαρίς στον Σόρο Ζαχαριάδη, συγγνώμη, ο οποίος θα κάνει το 11-10. Σικάριος τώρα, οι οποίοι γενικά οι Σικάριοι που αφήνουν να παίξουν στην αντιπίθεση που να παίξουν γρήγορα. Ένα φάουλ όμως του Ζαχαριάδη θα κόψει την επιτυχία του. Βρετάς με την μπάλα. Δίνεις ο Παθανασίου. Ο Λεφάκης για 3 μέσα. 14-10 υπέρ των Σικάριων, οι οποίοι έχουν βρει πολλές λύσεις από το τρίποντο στην αρχή του παιχνιδιού. Σαρίς με την μπάλα. Θα μπει με τη μέσα. Θα δώσει την μπάλα στον Ανδρέου, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία προσπάθεια θα κάνει το 14-12. Βρετάς. Είναι έξω την μπάλα του Παθανασίου, Παθανασίου του Πανταζή. Μια προσπίση, παίρνει μέχρι πολύ ωραία πάσα του Παθανασίου, ο οποίος θα πάρει το καλάθι και φάουλ. Θα κάνει το σκορ 16-12. Και έχει μία συμπληρωματική βολή. Και θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Σικάριος Βρετά για 2 πολύ ωραίο mid-range shoot. Θα κάνει το 18-12. Παλαιριάκης με την μπάλα. Σαν το screen. Δίνει στον Χαριάδη. Χαριάδη θα δώσει την πάσα στον Ανδρέο. Ανδρέου για 2 μέσα. Ό,τι βλέπουμε η Θέμης άμυνα ζώνης, θα κλέψουν την μπάλα οι Θέμης, θα βγουν γρήγορα στον ενθουσιασμό. Ο Σαρίς θα χάσει όμως δυστυχώς την μπάλα. Σικάριος τώρα στην επαναφορά. Κοιτάζουμε την μπάλα. Θέμης για ακόμη μια φορά σε άμυνα ζώνης. Λεφάκης για 3, έξω. Ριμπάω τον Ανδρέου όμως, ο οποίος θέλει να βγει πάλι στον ενθουσιασμό. Θα δώσει την πάσα στο Χαριάδη και στο Πασόγλου, ο οποίος θα ηρεμήσει το παιχνίδι. Παλεργάκης με την μπάλα για 3. Άστοχο και αυτό το σούτ, ο Παθανασίου στο rebound. Βρετάς. Θα δώσει το Πανταζή. Ο Πανταζής με ένα ωραίο σούτ, θα χάσει όμως. Rebound το Σαρίς, ο οποίος θέλει να παίξει πάλι το γήπεδο. Θα γίνει φάουλ από τους Σικάριους. Και συγκεκριμένα από τους Σημεωνίδους. Έχουμε αλλαγή για τους Θέμης. Θα βγει έξω ο Ζαχαριάδης, θα μπει μέσα ο Νικολούσης. Κάκης με την μπάλα. Πάρει το screen. Θα σουτάρει ένα πολύ ωραίο δίποντο. Το οποίο θέλει χαμένος από τον Πασόγλου. Είναι εκεί για να πάρει το rebound, θα δώσει την πάσα στον Ανδρέου. Κι άλλο σουτ έξω, Πανταζής στο rebound.
ευκαιρία για τους Σικάρες να βγουν τον διαθμό, αλλά ένα φάουλ ψαρί θα τους κόψει. Με παραφορά τους Σικάρες από τον Μετά, ο οποίος δίνει στο Παναζή. Μπαίνει πολύ ωραία, Βερτάκια 3, έξω, rebound, ο Βαλερτάκης ο οποίος θα φύγει στον ενθουσιασμό. Θα δώσει όμως μια πολύ ωραία πάση στον Ανδρέου, ο οποίος θα τελειώσει εύκολα. 18, 16, 2 λεπτά από το τέλος. Μιονίδης, ο Πανταζής ο οποίος έχει τραβήξει πολύ πίεση. Λεφάκης το λέει από το οποίο όμως θα κερδίσει το φάουλ. Λεφάκης αυτή τη στιγμή στη γραμμή των ελευθερών βολών. Μέσα εδώ η βολή. Κάνει το 19-16. Άστοχη όμως η δεύτερη βολή, το rebound από τον Βαλεράκη, ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση των Θέμης. Βαλεράκης θα δώσει την μπάλα στον Ανδρέου. Ανδρέου στο ψαρί για 3 μέσα! 19-19, ισοφαρίζουν οι Θέμης μετά από αυτό το τρίποντο. Τώρα έχουμε σικάρια στην επίθεση με τον Παθανασίου. Βρετάς. Θα δώσει στο Σημεωνίδη ο οποίος είναι ελεύθερος. Μιστάς, θα μπει μέχρι μέσα, θα δώσει τον Παθανασίου ο οποίος θα φτάρει για 3. Μέσα! 22-19, ένα λεπτό πριν το τέλος. Λεχάκης για ακόμα μια φορά στο κατέβασμα της μπάλας. Θα δώσει ψαρί. Σαρί στον Ανδρέου, ο οποίος φουστάρει για 3, πάλι μέσα! Βροχή τριπόντων στο πρώτο δεκάλεπτο και από τις δύο ομάδες. Θα γίνει το 22-22. Βρετά στο μπάλα, δίνει στο Σιωνίδη. Δίνει την μπάλα στο Λεφάκι, απέναντι και το Πανταζή. Ο οποίος φουστάρει για 3, airball. Βαλερτάκης με την μπάλα. Θα πάρει όλη την επίθεση σχεδόν. Κάπως απομείνει ένα δευτερόλεπτο μετά την λήξη της επίθεσης. Βαλερτάκης παίρνει το σκήμα από τον Βαθρόγλου. Θα πάει απέναντι. Θα μπει μέχρι μέσα να πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Και αυτό θα είναι το τέλος πρώτης περίοδου. 22-22. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 22-24, με συγχωρείτε. Υπέρ τον Θέμης με αυτό το πολύ ωραίο μπάσιμο του Βαλεργάκη. Έχουμε επαναφορά για τους Σικάριους. Μετάς, ο οποίος οργανώσει την επίθεση για τους Σικάριους. Είναι Σημεωνίδη, πολύ ωραία πάση με το Βρετά. Χαμένο καλάθι, rebound όπως ο ίδιος, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Yeah. 24 όλα και μια συμπληρωματική βολή για το Βρετά. Μέσα και η βολή. 25-24 το σκορ. Η Θέμης τώρα με την μπάλα στην επίθεση. Ψαρίς. Θα μπει μέχρι μέσα, δίνει την μπάλα στον Τικβασάνογλου, ο οποίος θα στάρει. Θα το χάσει όμως ο Λεφάκης. Το αμυντικό rebound. Μιώνει σε κάτω, δίνει σαν επίθεση. Μιονίδης. Κάνει το λάθος του Βασόγλου. Θα καθαρίσει τη φάση.
Θα δώσει την πάρα στον Βαλεργάκη. Σαρής θα πάρει τον ιστορικό διάδρομο, θα πει ότι μέσα να το χάσει. Λεφάκη για ακόμα μια φορά στο rebound. Ο Βερεστάς τώρα θα οργανώσει την επίθεση. Θα πει μέχρι μέσα, θα δώσει πολύ ωραία την πάσα του Αυθίου. Θα το χάσει, Παπταζής όμως στο επιθετικό rebound, ο οποίος θα βάλει το καλάθι και θα στείλει τη διαφορά στους τρεις. Σαρής για τρεις, μέσα! Ένα ελεύθερο τρίποδο του Σαρή, θα φέρει το μάτς στα ίσα. Ρετάς, είναι την μπάλα που ο Αθανασίου, ο Αθανασίου θα μπει πολύ ωραία μέχρι μέσα. Θα δώσει την μπάλα στο Λιφάκι. Παντασής, Σημεωνίδης για τρεις, έξω. Θα βρεθούν οι δύο όμως υπέρ του Αθέμης και θα προφεληθεί ο Σημεωνίδης από όλο αυτό που δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στο Σικάριο. Ρετάς δίνει την πάση του Παθανασίου, ο οποίος σουτάρει για τρεις. Θα το χάσει, rebound ο Ανδρέου, ο οποίος θα φύγει σε ευκαιρισμό. Θα κάνει και το lay up, θα το χάσει όμως και ακόμα μια φορά ο Λεφάκης θα καθαρίσει την υπόψη του rebound. Θα καθαρίσει ένα λάθος για στιγμή. Θα πάρει την μπάλα, θα δώσει στον Ανδρέο, ο οποίος όμως θα πάει ένα πολύ βιαστικό τρίποδο, δεν θα χάσει. Βρετάς, τον πάρει στο Σημεωνίδη. Σημεωνίδης πάλι στο Βρετά, ο οποίος θα δίνει μια πολύ ωραία πάση του Παπαθανασίου και με έναν πολύ όμορφο τρόπο θα πετύχει αυτό το τρίποδο. Παλιχάκης με την μπάλα στην κορυφή. Θα πάρει το screen, θα δώσει την μπάλα στο Σαρή. Σαρής όμως θα πάρει το τρίποντο, πάρα πολύ ωραίο τρίποντο το Σαρή. Και θα βάλει μπροστά στους Θέμης με 29-30, 7 λεπτά πριν το τέλος. Εμείς βλέπουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με πολλά τρίποντα να έχουν σημειωθεί. Σημειωθήσε ένα ακόμα τρίποντο μέσα κι αυτό. Το σκορ θα πάει 32-30. Έχουν πει πάρα πολλά τρίποντα στο παιχνίδι. Βαλεργάκης τώρα με την μπάλα. Έχει ρεμίσει γενικά το παιχνίδι. Θέμης, περάσουν πολύ ωραία την μπάλα. Σαρής πάλι για τρεις, έξω. Rebound του Βερτάου, ο οποίος θα φύγει στον εκδιασμό. Θα πάει μέχρι μέσα και θα πετύχει ένα πάρα πολύ ωραίο στο καλάθι και θα διευρύνει τη διαφορά στους 4 πόντους για την ομάδα του Σικάριου. Λεγάκης δίνει την μπάλα στον Ανδρέου, Ανδρέου για 3, έξω, λεφάζει ακόμη μια φορά στο rebound. Ρετάς, θα φτιάξει ακόμη μια φορά το παιχνίδι. Θα κάνει όμως ένα κοινό λάθος εδώ πέρα και Παστόγλου θα υποφεληθεί από αυτό. Θα δώσει την μπάλα στον Ανδρέου. Ανδρέου στο Σαρή, θα δίνει και μέσα, πολύ ωραία πάσα στον Ανδρέου, που θα πετύχει ένα πολύ μακρύ καλάθι. 34-32 το σκορ. Στα μισά της δεύτερης περίοδου. Σημεωνίδης την μπάλα στο Παντασί. Στο Παντασί. Πολύ ωραία πάσα στο κόψιμο του Παντασί. Ο Παντασί όμως θα φάει μια τάπα. Θα φύγει τρέχοντας ο Ανδρέας σε έναν εμβιασμό. Δεν θα μπορεί όμως να φύγει κάτι, θα χαλαρώσει. Στο Βασόγλου. Στον Νικολού, συγγνώμη. Κάνει το σουτ έξω. Παίρνει πίνα τον Παταζή, δίνει πολύ ωραία στο Σημεωνίδη. Σημεωνίδης ελεύθερο για 3, έξω, rebound του Ανδρέου. Πανέλα, τρίπα! Τρίπα, πανέλα! Μαλιδράκης με την μπάλα. Δίνει στον Τικπασόγλου. Πασόγλου θα παίξει στο post. Όμως είναι άστοχο το σούτ του, Παταζής στο rebound. Και η Σικάριο στην επίθεση. Ρετάς. Ρίξε ο Σημεωνίδη. Σημεωνίδη πάλι στον Ρετά, ο οποίος θα δοκιμάσει το σούτ για 3, το οποίο θα είναι όμως και εύστοχο. Θα κάνει το σκορ 37-32.
Κατσάκης παίρνει πολύ ωραίο screen, κάνει ένα shoot το οποίο όμως θα είναι άστοχο. Σημεωνίδη στο rebound. Θέλει να τρέξει το παιχνίδι. Δεν θα μπορέσει όμως να κάνει κάτι, οπότε η Σικάριος αναγκαστικά θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Το Παθανασίου. Δίνει στο Βρετά. Φανταζής. Ίσως είναι ένας από τους κινητήρους μοχλούς. Ο Σικάριος. Σημεωνίδη στο Λεφάκι. Λεφάκι για 3. Έξω και η μπάλα είναι για τους Θέμης. Και έχουμε αλλαγή για τους Θέμης. Βγαίνει ο Σαρής και μπαίνει ο Ζαχαριάδης. Παθαρόγιος Θέμης, Βαλδεκάκης τώρα με την μπάλα. Οργανώνει την επίθεση των Θέμης. Βαλδεκάκης, δίνει στον Τυπασόπουλο. Πάει να παίξει ο Χώστος, όμως Φανταζής θα του κάνει ένα φάουλ. Που είναι χαμηλά και έχουμε time out των Σικάριος, επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε από το time out. Το σκορ είναι 37-32, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Θέμης έχουν μπάλα απ' έξω λόγω του φάουλ που έκανε ο Φανταζής ότι Τυπασόγλου νωρίτερα. Παραδεράκης είναι επαναφορά. Δίνει πολύ ωραία στον Ανδρέου, ο οποίος θα σκάρει, θα χάσει όμως ο Φανταζής στο rebound. Ο οποίος ερεμίσει την ομάδα, βάζει μια οργανωμένη επίθεση. Μετά, είναι του Παθανασίου. Ο Παθανασίου περάσει πολύ ωραία μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Ανδρέου. Και έχουμε δύο βολές για τον Παθανασίου. Έχουμε κάποιες ενστάσεις. Θέμη για το φάουλ. Αλλά όπως και να έχει, ο Αθανασίου θα εκτελέσει την πρώτη βολή, η οποία είναι και άστοχη. Ο Αθανασίου εκτελεί και τη δεύτερη βολή και αυτή άστοχη. Ριμπάουντ από την Πασόπουλου, ο οποίος θα δώσει τον Βαλερκάκη. Θα οργανώσει την επίθεση των Θέμης. Βαλερκάκης με την μπάλα. Σκρίνα από τον Ανδρέου. Δείξω την Τυπασόγλου. Την Τυπασόγλου στον Ζαχαριάδη που θα κάνει το σουτ. Άστοχο rebound του Φανταζή. Περιστάζει την μπάλα. Δείξω τον Φανταζή. Ο Φανταζής περνάει πολύ ωραία. Είναι μια πάση στον Παθανασίου που είναι ελεύθερος για 3 μέσα. 40-32 υπέρ το Σικάριος. Τώρα Βαλεράκης με την μπάλα. Βαλεράκης κοντοστέκεται, δίνει την μπάλα στον Ανδρέου. Ανδρέου το χαριάζει. Πολύ ωραίο πασίγγι από τους Θέμης. Το σουτ την κολούσει έξω, rebound από τον Παταζή, ο οποίος έδειξε μια πάσα στον εφηβιασμό, δεν μπόρεσε όμως, οπότε δίνει πάνω στο Βρετά. Τους περνάει πολύ ωραία τον αντιπαλό του, δίνει μια πολύ ωραία πάση στον Σιμεωνίδη. Σιμεωνίδη στο Λεφάκι, λάθος στο Λεφάκι. Ανδρέου δίνει την πάνω στο Ζαχαριάδη, ο οποίος θα βγει στον εφηβιασμό. Θα μπει μέχρι μέσα, θα κοπεί όμως από τον Βρετά. Και έχουμε αλλαγή για τους Θέμης. Βγαίνει έξω ο Τυπασάνογλου και μπαίνει ο Σαρής. Παναφορά για τους Σικάριους, με τον Βρετά στην μπάλα. Βρετάς. Είχαμε αλλαγή και για τους Σικάριους και είχε μέσα ο Χαγκούρας, θέση του μαζί. Ο Χαγκούρας. Δίνει πολύ ωραία πάση στο Βρετά, ο οποίος θα τελειώσει εξαιρετικά με το ένα χέρι. Θα πάει τη διαφορά για πρώτη φορά στις 10, 42-32. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος τη δεύτερη περίοδου. Βαλεργάκης με την μπάλα. Θα περάσει πολύ ωραία, θα μπει μέχρι μέσα. Θα χάσει όμως το
καλάθι, φανταστείτε το rebound. Πετάς, πάλι μέσα. Ακόμη μια φορά η τέμιση σε άμυνα ζώνης. Το όμως ο οποίος δεν θα πετύχει από ό,τι βλέπουμε εμείς. Μύτη γιατί οι σιγάρες έχουν βρει τρόπους να μπαίνουν μέχρι μέσα να δίνουν τη ρακέτα. Αγούρα, δίνει την πάση του Παθανασίου, Παθανασίου για 3. Έξω. Αμυντικό rebound από Σαρή. Και ο Ανδρέου, ο οποίος αφήνει στην κρίση. Ωραίο κλέφτημα από τον Σιμεωνίδη. Βρετάς τώρα με την μπάλα, δίνει στον Σιμεωνίδη. Και ένα πολύ όμορφο καλάθι από τον Σιμεωνίδη. Κάκης με την μπάλα για ακόμη μια φορά. Στην ίση τελευταία φάση του αυτού του χρόνου. Λεκάκης, θα πάρει το screen. Προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα, μπαίνει και παίρνει το foul. Παίρνει το foul από τον Σιμεωνίδη. Και ενώ με το χρόνο, που απομένει να είναι 2,7 δευτερόλεπτα, οι Θέμης έχουν την ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά με τη δύο βολές του Βαλεργάκη. Πρώτη βολή εύστοχη για τους Θέμης. Και η δεύτερη βολή εύστοχη. Θέμης μειώνουν στους 12 δευτερόλεπτα το τέλος και έχουμε time out των Σικάριων. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time out με περίπου 3 δευτερόλεπτα να απομένουν, 2,7 για την ακρίβεια. Οι Σικάριες δεν είναι παραφορά. Πάμε στο Λεφάκι, Λεφάκης θα κάνει το shoot και έξω. Λίγη η δεύτερη περίοδος με σκορ 44-34. Υπέρ το Σικάριος. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο ημίχρονο. Και επιστρέφουμε για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ονομάτισε Σικάριος Θέμης. Στην επαναφορά η Θέμης. Πανέλα! Πανέλα! Πάλι δεκάκι στην μπάλα. Δείξω τη Χασάνογλου, ο οποίος μια ωραία κίνηση. Μακάσιο με το καλάθι. Ο Φανασίου στο rebound. Δείξω μετά. Μετά ζήσω Πονταζή. Πανταζής ο Φανασίου, ο οποίος φτάρει για 3 μέσα. Για ακόμη μια φορά οι Σικάριους θα βρουν την λύση από το τρίποντο. Θα κάνουν το σκορ 47-34. Θέμης τώρα στην επίθεση. Βαλεργάκης από πολύ ωραία μέχρι μέσα. Θα χάσει όμως. Αυτό το λέει από Βρετάς. Το αφήνει να βγει στον ενθουσιασμό. Εγώ στην πάρω σε όλους Σιμεωνίδη. Σιμεωνίδη ο Πανταζή. Βαλεργάκης είναι πολύ ωραία. Κίνηση θα χάσει όμως. Βάλω Καγκούρα στον ενθουσιασμό. Θα βγει ο Βαλεργάκης ο οποίος θα χάσει. Το φαινομενικά εύκολο λέει από Βρετάς. Δίνει την πάρα στον Θανασίου. Ο Θανασίου στον Καγκούρα. Καγκούρα στην Ιωνίδη. Σε κλείνεται από δύο. Φανταζή θα πάρει πολύ ωραίο το σώμα του και θα τελειώσει αυτή τη φάση. Θα χαρίσει τους δύο πόντους στην ομάδα του. Θα ρίξει τώρα με την μπάλα. Τη δίνει στο Χαριάδη. Κάτι να πάρει το screen, θα πήγαινε στη μέσα, θα δώσει πάρα το Σαρή, όπως φτάρει για 3, μέσα και ο Σαρής. Ένα ακόμα τύπο το παιχνίδι. Για τους Θέμης. Σιμεωνίδης κατεβάζει την μπάλα. Σιμεωνίδης δίνει την μπάλα στον Καγκούρα. Καγκούρα στο Βρετά. Επίσης φτάρει για 3. Θα χάσει όμως. Από την Χασάνογλου. Πάρει το rebound, θα δώσει την μπάλα στον Βαλεργάκη. Θα περάσει πολύ ωραία στον τρίποντο αντίπαλο, θα δώσει μια πολύ ωραία πάσα. Το Χαριάδη θα χάσει όμως.
στο καλάθι. Παναστήριο ζωάμε και πάρα για τον Μακάριος. Παναστήριο δίνει την μπάλα στον Πανταζή. Παναστήριο πήγε να δώσει μέσα, αλλά ο Ανδρέος θα βγει γρήγορα. Ακλείξει την μπάλα του θέσου να το πει στα ένα Σημειονίδης. Οπότε επαναφορά συμβαίνεις από τον Παλευράκη. Είναι το θέλος Ταρίου, πόσο θα τολμήσει για τον τρίποδο. Θα το χάσει όμως ο Παθανασίου στο rebound. Ένα μεγάλη ποσά του Σικάριο. Αλλά ο Βερετάς θα κερδίσει ένα φάουλ από τους Ζαχαριάδες. Βερετάς τώρα στην επαφορά, είναι στον Παθανασίου. Ο Παθανασίου ψάχνει τον Παλαζιάδο, θα δώσει τον Βερετά. Θα σημειωθεί πολύ ωραία τον Καγκούρα, ο οποίος θα χάσει το σουτ, rebound από τον Βετά, ο οποίος το ξαναχάσει και τώρα θα ρίξει να πείσει τον Κεφίνο της Τέλης. Πολύ ωραία άμυνα η Κέβου Παθανασίου. 4, σαν την πάσα του Μπίρτ. Έχουμε επαναφορά της Τέλης. Θα δώσει Σαρή. Σουτάρι για 3, έρμπολ. Στο Βρετά, όπως πολύ ωραία στο Παθανασίου, ο οποίος θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι. Θα κάνει το σκορ 51-37, 6-40 πριν από το τέλος. Παλαιτάκης τώρα, πάλι το σκορ από τον Ανδρέου. Βασάνογλου, παγκόσμιο στον Ανδρέο, Ανδρέου. Με ένα πάρα πολύ όμορφο σουτ. Κάνει το σκορ 51-39. Σικάριος τώρα με τον Βρετά. Περάσει πολύ όμορφα μέσα και θα κερδίσει το φάουλ και τις δύο βολές. Το φάουλ το έκανε ο Ανδρέου. Στην προσπάθειά του να κόψει την επίθεση του Σικάριου και συγκεκριμένα τον Βρετά. Δύο βολές τώρα για τον Βρετά. Άστοχη η πρώτη. Κλείσε εδώ πέρα ο Βρετάς. Δεύτερη βολή όμως θα είναι εύστοχη για τον Βρετά. Θέμης τώρα θα μείνει σε μια οργανωμένη επίθεση. Παλαιτεράκι με την μπάλα, θα πάρει το σύνολο του Σάμπλου. Θα περιεχθεί όμως εδώ πέρα. Θα κρατήσει την μπάλα, θα ρίξει. Θα μπει μέχρι μέσα, πάρα πολύ όμορφα. Θα μειώσει το σκορ σε 52-41. Κάτσε, είναι πολύ όμορφα, πήγε το 1-2 με τον Παθανασίου. Φανταζή, χάσει μέσα από τη μάλα. Θα κλέψει, πολύ ωραίο Ζαχαριάδη, θα κούντρω τον ενθουσιασμό. Παλαιτεράκι, πολύ όμορφο Ζαχαριάδη, ο οποίος θα μειώσει στους 9 για τους Θέμης. Σημειονίδης τώρα για τους Σικάριους. Σημειονίδης είναι τον Καγκούρα. Καγκούρα στον Παπαθανασίου, ο οποίος σουτάρει για 3. Έξω rebound για τους Βασάνογλου. Θα παιδευτούν όμως εκεί πέρα στον Θέμη. Θα κλείσει τον Παπαθανασίου. Θα αφήσει να κάνει το σουτ όμως. Ο Σαρής θα παίξει μια πολύ όμορφη άμυνα. Κάτι όμως το οποίο δεν θα είναι αρκετό γιατί η κατοχή είναι πάλι για τους Σικάριους. Παπαθανασίου, κάνει το out, μείνει στο μετά. Κάτσε τον Παθανασίου, ο οποίος θα δοκιμάσει πάλι ένα σουτ για 3. Θα το χάσει, rebound Σαρής, ο οποίος θα βγάλει στον τεχνό το Παλαιτάκι. Θα δώσει πάνω την Βασάνογλου, ο οποίος θα βάλει το καλάθι. Θα μειώσει ακόμα περισσότερο για τους Θέμης. Η σκόρτα είναι 52-45. Μετάς. Ο Παπαθανασίου κάνει το σκίτα που μέχρι μέσα πολύ ωραία πάση στο Βρετά. Μετά το μέσο μπορείς να τελειώσει, κλείνει εκεί από δύο παίκτες. Και ο Βρετάς θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Σαρή. Και έχουμε αλλαγές για τους Σικάριους, έτσι ο Παπαθανασίου μέσα ο Λεφάκης. Ο Λεφάκης έχει βοηθήσει αρκετά τους Σικάριους, κυρίως
αμυντικό κομμάτι. Μαζί πολλά rebound και έχει πολύ ωραία άμυνα. Φανταστική αδύο μέσα. Φυσικά μετά από πολύ ώρα θα απαντήσουν από το σερί πόντων τον Φένιξ. Καμένο σουτ. Ο Βερτάνος θα βγει πολύ όμορφο στον ενθουσιασμό και θα σκοράρει. Φυσικάρις βρήκαν τη λύση και μπόρεσαν να ξανακερδίσουν την διαφορά που είχαν, θέλοντας και πάλι το παιχνίδι στις 11 πόντους. 4 λεπτά από το τέλος. Πολύ όμορφο πίσω. Παλερνάκι, ο οποίος δεν ξέρει καθόλου, απλά πήρε την μπάλα και σούταρε. Σημεωνίδη κλέβει και πάνω ο Ζαχαριάδης, αλλά θα πετεθούν εκεί οι παίχτες μεταξύ της και τελικά η μπάλα είναι για τους Φένις. Πολύ καλή άμυνα τους Φένις. Θέλει τώρα δύο στον διαγμό ξανά Ζαχαριάδης. Πολύ ωραία. Την πάει ο Ζαχαρί. Παλερνάκι, ένα τρίποντο πάλι μέσα. Φοβερό το τελευταίο δίλεπτο στο μάτσο του τέλος Φένις. 56-51 μειώσει η διαφορά στις 5. Βρετάν στο ίδιο του Σεκάριος. Είναι στους Μεωνίδη. Ο Μεωνίδης όμως θα κάνει το λάθος και ο Βαλδεράκης θα φύγει πάλι στον ενθουσιασμό. Ο οποίος θα σκοράρει και θα αναγκάσει τους Σεκάριους να πάνε σε time out. Εκεί και λίγο. Και επιστρέφουμε από το time out. 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 56-53 συγγνώμη, υπέρ του Σεκάριος. Η Σεκάριος τώρα στην επίθεση. Καγκούρας, δίνει την μπάλα στον Βερτά. Μετά στη γωνία για τον Λοφάκη, ο οποίος θα σουτάρει άστοχο, rebound όμως του Παθανασίου, ο οποίος θα δώσει τον Καγκούρα και άλλο δίποτο άστοχο, rebound του Ανδρέου και δίνει την μπάλα στον Βαλερχάκη, ο οποίος θέλει να τρέξει πάλι το γήπεδο. Δεν θα δει όμως την λύση και θα οργανώσει την επίθεση. Παλερκάκης τώρα. Πάλι για τρεις. Έξω. Rebound για ακόμη μια φορά ο Λεφάκης. Ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε κάθε σημερινό μάτς. Μετά σε όλο θα κερδίσει το φάουλ από τον Παλερκάκη. Επαναφορά τώρα για τους Σεκάριους. Βρετάζουν την μπάλα. Είναι του Παθανασίου, προσπίση. Βρετάζει για τρεις. Έξω, rebound όμως του Αγκούρα, εξαιρετικό. Παθανασίου βρετάζει, θα χάσει την μπάλα του Βαλουδάκη. Ο οποίος θα μπει στον διασμό και θα πετύχει ένα εύκολο layup. Θέλει να στείλει το μάτι στον πόντο. 2 λεπτά πριν από τον τρίτο περίοδο. Βρετάζει, την μπάλα του Λεφάκη. Φανταζή. Και λέει τον Παθανασίου που θα πάει μέχρι μέσα και θα τελειώσει τη φάση. Θα κερδίσει καλάθι και φάουλ. Το καλάθι μετράει και έχουμε μια συμπληρωματική βολή για τον Παθανασίου. Βουλιά! Βουλιά! Ευστοχή στη βολή. Κάνει σκορ 59-55, 1 και 40 πριν από το τέλος. Ο Βαλερκάκης θα βάζει την μπάλα ήρεμα. Θέλει να οργανώσει την επίθεση. Ο Νικολαίδης για 3, έξω, rebound όμως. Ο Παθάνογλου, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. Ο Βελτάκο θέλει να φύγει σε ενθουσιασμό. Άντε τώρα εκεί! Τελικά θα οργανώσει την επίθεση. Βρετάς, το Καγκούρα, Καγκούρα κάνει την προσποίηση. Πολύ ωραία πάσα ο Πανταζή. 3 δευτερόλεπτα όμως ο Πανταζής, ο οποίος θα το πέσει σε αυτό το λάθος. Διότι κλείστηκε πολύ όμορφα από τους παίκτες των Θέμης. Τώρα οι Θέμης έχουν την ευκαιρία να εισπαρίσουν αλλά και να περάσουν μπροστά στο σκορ. Παλερκάκης με την μπάλα. Στον Ανδρέου, Ανδρέου, έξω και του Παθάνογλου για 3, έξω, rebound του Λεφάκη, ο οποίος
έχουμε ένα εξαιρετικό στα rebound. Ρετάς, πολύ κακή, περνάει τον αντιπαλό του, αλλά ο Νικολούδης θα κάνει το foul. Και θα στείλει το Βρετά στη γραμμή των ελευθερών βολών. Βρετά από τη βολή μέσα. 60-57. Μετά σε έφτωση και η δεύτερη, 61-57. Βαλιδάκης αφήνει πάλι την λύση για να μην τόσο λίγο χρόνο. Τώρα υπήρχε σε μια οργανωμένη επίθεση. Βαλιδάκης, δίνει πάλι το χαρί. Σαρίς αποκοιμάς το σουτ. Το οποίο δεν είναι άτομο, φαντάζει. Στο rebound βγαίνει το βοηθασού. Θα κλέψει όμως το Σαρίς και θα βγει στην αντεπίθεση. Το Παπαθανασίου όμως θα κάνει το φάουλ. Σκέρος έχουν να δώσουν πολλά φάουλ. Δεν λέμε κανένα και ένα σε αυτή την περίοδο. Έτσι έχουμε τους τέμις στην επαναφορά. Και συγκεκριμένα το Σαρί. Σαρή, δίνει την μπάλα στο Πανεργάκη. Πανεργάκης, από ό,τι φαίνεται, πάρε όλη την επίθεση. Πασουτάρει για τρεις, έξω, rebound φανταζή. Ο οποίος θα βγάλει σε ενδιασμό τον Βρετά. Και με ένα κάρφωμα θα βάλει καλά διάνομα, θα μετρήσει. Τελικά το καλάθι μετράει και έχουμε το τελικό σκορ 63-57. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο στο παιχνίδι. Το σκορ είναι 63-57 υπέρ των Σικάριων. Στην επαναφορά τώρα οι Σικάριοι, το Λεφάκι, ο οποίος θα δώσει το Βρετά. Λεφάκης, είναι ο Βαγκούρας. Βαγκούρας ψάχνει τον Πανταζή για τον Βρή. Βρετάς ένα πολύ ωραίο σουτ, το οποίο θα είναι και εύστοχο. Κάκης τώρα με την μπάλα. Κάμε ένα τόνι στο Κάριος, για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Σαρί. Θα μπει μέχρι μέσα, θα δώσει πολύ ωραία όμως. Του 6 πόντους διαφορά. Λεφάκης τώρα με την μπάλα. Δίνει ο Βρετά. Βρετάς δίνει απέναντι για τον Παθανασίου που θα δοκιμάσει το σουτ. Ο οποίος είναι άστοχο. Rebound του Βαλεργάκη, ο οποίος θέλει να τρέξει το παιχνίδι, θέλει να βγει γρήγορα. Θα πάει μέχρι μέσα, θα χάσει όμως το καλάθι. Φανταζείς στο rebound. Θέλει να τρέξει και αυτό το παιχνίδι. Θα δώσει πάνω στο Λιφάκι, ο οποίος θα σουτάρει και θα ευστοχίσει. Το σκορ είναι 67-59. Λιφάκι τώρα με την μπάλα. Παίρνει το screen. Βγαίνει μόνο το Σαρί. Πολύ ωραία προσπίση. Θα μπει μέχρι μέσα. Θα σουτάρει, θα χάσει όμως το Λιφάκι. Και ακόμα μια φορά θα πάρει το rebound. Ο Θανασίου θα οργανώσει και αυτή την επίθεση για τους Σικάριους. Δίνει την μπάλα στον Βρετά. Φαντασίες, πέρα στο Λεφάκι. Λεφάκι μπαίνει μέχρι μέσα, πολύ όμορφο καλάθι. Ένα από τα λίγα καλάθια που έχει πετύχει σήμερα ο Λεφάκης. Στις 10 πόντους ξανά η διαφορά. Σικάριους προσπαθούν με γύρω και με τζόντια να κρατήσουν αυτή τη διαφορά την οποία έχουν δημιουργήσει. Σαρίς, κλέβει ο Βρετάς πολύ όμορφα. Θα πήγει σε διασμό τελείως μόνος του και θα καρφώσει. Πάρα πολύ όμορφα, κάνοντας το 71-59. Παραδειγμάκης τώρα με την μπάλα. Διάσει την άμυνα στους Σικάριους, θα μπει μέχρι μέσα και θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Παίρνοντας και πάλι διαφορά στους 10. Βρετάς με την μπάλα.
δώσει τον Πανταζή, το έκοψε πάρα πολύ όμορφα, αλλά θα χάσει καλά, θα πάρει όμως το rebound και θα πετύχει ο ίδιος το καλάθι. Θέμης πάλι στον ενθουσιασμό. Μαχάρης, ο οποίος δίστησε για τρεις, δίνει την μπάλα στο Βαλεζάκι, ο οποίος αυστάρει και θα αρχίσει με τις τριών πόντων διαφορά, στους 9, με 7 λεπτά να απομένει για να λήξει ο αγώνας. Βρετάς τώρα. Καντούρας κάνει μια πολύ όμορφη πάσα όμως στον Πανταζή, ο οποίος στον Παπαθανασίου, συγγνώμη, ο οποίος θα χάσει το καλάθι, ο Βαλεζάκης όμως θέλει να φύγει και πάλι στον ενθουσιασμό. Είναι ταχύτητα, δεν μπορεί να το σταματήσει, δίνει μια πολύ όμορφη πάσα στον Τιμ Μπασάνογλου, ο οποίος θα πετύχει και το καλάθι. Ο Αθανασίου τώρα με την μπάλα, δίνει στο Βρετά. Βρετάς, μια όμορφη πάσα στον Πανταζή, Πανταζή και πάλι στο Βρετά. Θα τη στάσει για τρεις, Πανταζή πάλι και θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι, ο Πανταζής, ο οποίος είναι κυρίαρχος κάτω από το καλάθι. Διαφορά στους 9. Παλεργάκι για τρεις θα το χάσει, Λεφάκης και πάλι στο rebound. Θα βγει, θα βγάλει σε ενθουσιασμό πολύ όμορφο τον Παπαθανασίου, ο οποίος θα πάρει τα βήματα και θα τελειώσει εύκολα τη φάση. Με το σκορ να είναι 77-66, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Έχει πολύ χρόνο ακόμα για τους τέλους, γιατί θα μπορούν να γυρίζουν το μάχαμα θέλουνε. Παλεργάκι. Δίνει την μπάλα, Σαρή. Σαρή, παίρνει το σημείο πολύ ωραία από τον Ανδρέου. Ο Πανταζής όμως θα κάνει το φάουλ που θα κόψει αυτή την επίθεση. Έχουμε αλλαγή για τους Σικάριους, βγαίνει έξω ο Πανταζής, μπαίνει μέσα ο Σημεωνίδης. Και επαναφορά ο Νικολούσης απ' έξω. Δίνει την πάρα του Σαρή. Σαρή θα οργανώσει την επίθεση. Παίρνει τον Ανδρέου, θα κοιτάξει την μπάλα πολύ όμορφα μέσα. Έτσι την μπερδεύεται, σουτάρει και μέσα τη λήξη του χρόνου. 77-68 για ακόμα μια φορά η διαφορά στους 9. Βρετάς τώρα με την μπάλα. Κλέβει την μπάλα πάρα πολύ ωραία ο Ανδρέου, δίνοντας την ευκαιρία στους Θέμης να μειώσουν ακόμα περισσότερη διαφορά. Πασάνογλου για τρεις, μέσα! 77-71 και διαφορά και πάλι στις 6. Το μάτς είναι πραγματικά ροντές, πάρει φωτιά. Το Φανασίου δίνει στο Βρετά. Σημειονίδη στον Καγκούρα, Καγκούρας πάλι Σημειονίδης. Εκεί αναλάβει πολύ όμορφα το πάλι Σικάριος. Καγκούρας για δύο μέσα. Θα δώσει μια ανάσα στους Σικάριους, οι οποίοι έχουν πολύ ωραία να βάλουν καλάθι. Σαρής τώρα με την μπάλα. Είναι στον Νικολούς, Νικολούς για τρίτο έξω. Rebound για ακόμα μία φορά. Του Λεφάκη. Λεφάκη δίνει στο Σημεωνίδη. Σημεωνίδη στο Βρετά. Ο Βρετάς όμως θα υποπέσει σε λάθος, γιατί θα κάνει βήματα και θα σπαταλήσει αυτή την ευκαιρία του Σικάριους να διευρύνουν ακόμα περισσότερο διαφορά. Σαρής τώρα με την μπάλα. Σαρής παίρνει το σχέδιο από την Βαστόγλου. Βαστόγλου θα μπει μέσα. Τον Ανδρέο, ο Ανδρέος Σαρή, πολύ ωραία κίνηση της μπάλας. Και ένα δίποντο του Ζαχαριάδη. Το φέρει την διαφορά σε 6. Ο Παπαθανασίου τώρα με την μπάλα. Είναι στο Καγκούρα. Καγκούρας ο Παπαθανασίου ξανά. Συνονίδης, Λεφάκης από τη γωνία για 3. Έξω και rebound του Ανδρέου, ο οποίος θα παίξει το γήπεδο και ο Σαρής θα ηρεμήσει την επίθεση. Ο Πασάνογλου θα δώσει εξαιρετικά τον Νικολούδη, ο οποίος θα χάσει τρίποντο, θα ξανασουτάρει όμως, ο Σιμονίδης θα πάρει το rebound. Αλλά δεν υπάρχει κανείς για να μπορεί να βγάλει έναν εφηλιασμό και έτσι θα ηρεμήσει σε ρουσίδες. Παπαθανασίου. Παπαθανασίου δίνει μια μακρινή πάσα στο Λεφάκη, Λεφάκη Καγκούρα.
Μπορεί στο πόδι το Βρετάου, ο οποίος θα βγει έξω από το σουτάρι και θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 81-73. Σουτάρι. Θα πάρει το ριμπάουντ από τον Ανδρέου, θα πει μέσα πάρα πολύ όμορφα, θα χάσει. Αυτό το εύκολο φαινομενικά λέει, α. Τώρα έχουμε την αντεπίθεση για τον Σικάριο, Σιμεωνίδη, θα δώσει πολύ ωραία την μπάλα στον Αγκούρα, ο οποίος θα δοκιμάσει το σουτ, θα το χάσει. Ριμπάουντ ο Σιμεωνίδης, ο οποίος θα δώσει μια πολύ ωραία πάσα από Παθανασίου και θα πετύχει το καλάθι και φάουλ. Το φάουλ θα το κάνει ο Ανδρέος, ο Παθανασίου. Το σκορ είναι 81-73. Έχουμε μια αλλαγή για τους Τζέμις. Θα βγει ο Νικολινόφης και θα μπει ο Βαλεργάκης, όμως θα έχουμε time out από τους Σικάριους, επιστρέφουμε πολύ λίγο. Και επιστρέφουμε μετά το time out. Πήραν οι Σικάριους. Σκορ είναι 83-73. 2-14 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ο Παπαθανασίου στην γραμμή των ελευθερών βολών. Θα χάσει τη βολή. Rebound του Ανδρέου. Και τώρα ο Βαλεργάκης θα οργανώσει την επιθεία του Τέμι. Βαλεργάκη. Είναι η μπάλα Χαρή. Χαρή βλέπει το πώς του Τικρασάνογλου, του Τικρασάνογλου. Θα δώσω τον Ανδρέο, ο οποίος θα κάνει ένα κακό σουτ. Rebound του Πετάς. Πίσω από τον Παπαθανασίου. Ο Παπαθανασίου όμως θα κάνει το λάθος. Ο Βαλεργάκης θα πήγε σε ενθουσιασμό. Πάει να δώσει μπάσα, αλλά θα δώσει τα πόδια του Παπαθανασίου. Έχουμε παραφορά τον Τέμις. Έχουμε όμως time out από τις Τέμις. Επαρχόμαστε σε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά από το time out, το πρώτο time out των Θέμης. 83-72 το σκορ, 1-40 πριν από το τέλος. Οι Θέμης χρειάζονται οπουδήποτε εδώ πέρα ένα καλάθι για να έχουν ελπίδες νίκης. Βαλεργάκης την επαναφορά. Δίνει στον Ανδρέου. Ανδρέου Σαρή. Ο Βαλεργάκης βγαίνει εξαιρετικά από τα screen. Θα σπάει, θα βάλει το τρίποντο. Θα μειώσουν οι Θέμης στις 7-2. Όλα παίζονται, με 1,5 λεπτό να απομένει. Βρετάς, δίνει Σιμεωνίδης. Σιμεωνίδης στη γωνία το Λεφάκη, ο οποίος Λεφάκης θα ευστοχίσει σε ένα ακόμα τρίποντο και θα ξανασύγει τη διαφορά στους 10. Λεφάκης, δίνει τον Πασάνογλου. Πασάνογλου, τον Βαλεβέκη, ξανά. Ο Βαλεφράκης θα κάνει το λάθος, το Παθανασίου εξαιρετική πάσα στον Βρετά, η οποία όμως θα κοπεί από τον Ζαχαριάδη. Βρετάς, η παραφορά, είναι στο Λεφάκι. Λεφάκι, Σιμεωνίδη. Σιμεωνίδης θα δει τον Παθανασίου, ο οποίος είναι μια πολύ όμορφη πάσα στο Λεφάκι. Θα κάνει το σκορ 88-76 και πλέον τα πράγματα είναι απίθανα για τους Τέμις ώστε να γυρίσουν από το μάτι. Αρχιάγη, πιέζεται το Σιμεωνίδη, το περνάει πάρα πολύ όμορφα. Το Σιμεωνίδη όμως θα κάνει ένα χρειά στο φαουλ εκεί πέρα. Και οι Τέμις έχουν επαναφορά εκτός του φέτου με τον Βαλεργάκη. Ανδρέου, ο Ανδρέου πάρα πολύ όμορφη πάσα στον Ζαχαριάδη, ο οποίος θα τελειώσει εύκολα το καλάθι. Βρετάς στην μια ακόμα επίθεση. Πάρα ένα τρίτο του, το χάνει. Τι Πασάνογλου θα πάρει το rebound, όμως ο Σιμεωνίδης θα κάνει ένα ακόμα φάουλ. Αναφορά
φορά πάλι η Θέμης με τον Ζαχαριάδη. Θα δώσει την πάλα στον Παλευράκη. Ο οποίος θα εκδηλώσει την τελευταία επίθεση στο παιχνίδι. Μπαίνει μέχρι μέχρι, τελειώνει πάρα πολύ όμορφα. Θα κάνει το σκορ 88-80, το οποίο θα είναι και το τελικό σκορ, με τους Σικάρους να παίρνουν αυτή τη νίκη.